βρισκόμαστε σήμερα εδώ, εργαζόμενοι από το χώρο της υγείας, από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, από τα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης, καθώς και από το ΚΕΘΕΑ, από τα κέντρα πρόληψης, από φορείς, συλλογικότητες και σωματεία της πόλης, να διατρανώσουμε ότι η υγεία μας, οι ζωές μας δεν είναι εμπόρευμα, έχουν αξία, είναι κοινωνικά αγαθά για όλο το λαό. Το νομοσχέδιο αυτό, το εκτρωματικό νομοσχέδιο αυτό, όπως λέει και το ίδιο, είναι η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, μιας αντιδραστικής μεταρρύθμισης που πατάει πάνω στην πραγματική ανάγκη να αποασυλοποιήσεις, στην ανάγκη όντως να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να καταπολεμηθεί το στίγμα, αλλά μόνο αυτό δεν κάνει. Και γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί με όλες αυτές τις διακηρύξεις και τα ευχολόγια κυριολεκτικά γίνεται προσπάθεια με τις ευλογίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα προηγούμενα κόμματα και κυβερνήσεις και φυσικά από τη σημερινή να ολοκληρωθεί το ξεπούλημα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Καταργούν τα 2 από τα 3 εναπομείνοντα νοσοκομεία τα οποία ήδη λειτουργούν στην επισφάλεια και αντί να τα ενισχύσουν, τι κάνουν? Τα τσουβαλιάζουν σε ΥΠΕ μαζί με υπόλοιπες υποστελεχωμένες κλινικές της επαρχίας, μαζί όμως και με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, όπου κενό και ανάγκη να καλυφθούν αυτά τα κενά σε υπηρεσίες υγείας, φυσικά ανθίζει και κερδοφορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και σημαίνει αυτό ότι ο λαός όχι μόνο θα εξαιρείται αν δεν έχει να πληρώσει, αλλά όσοι μπορούν να πληρώσουν θα πληρώνουν ακόμη πιο αδρά. Δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Να θυμίσουμε ότι το 19, λίγο πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση οδοστρωτήρας, περικόπηκαν κλίνες από τα οικοτροφεία. Να θυμίσουμε επίσης ότι πριν λίγο καιρό είχαμε την ψήφιση για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των γιατρών των ΕΣΥ, ώστε να διατηρούν και ιδιωτικό έργο. Και βέβαια τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, που όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά μεγαλώνουν τις ανισότητες. Απέναντι στην απερευματοποίηση της υγείας, εμείς διαμηνύουμε ότι και αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά, δεν βελτιώνεται, μόνο αποσύρεται και απαιτούμε όχι να αντιμετωπίζουμε τη σημερινή αθλειότητα, ούτε και την αυριανή ακόμη μεγαλύτερη αθλειότητα. Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Απαιτούμε ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και εκπαιδευμένο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επανενταξιακών υπηρεσιών δομών ψυχικής υγείας. Απαιτούμε τώρα επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Απαιτούμε όχι μόνο να μην κλείσουν τα δημόσια προγράμματα ψυχικής υγείας, όχι μόνο να μην κλείσουν τα κέντρα πρόληψης, αλλά δραστικά να ενισχυθούν και στην πράξη να εφαρμοστεί το τρίπτυχο και το συνεχές πρόληψης θεραπείας επανένταξης. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Παλεύουμε και σήμερα από εδώ εν μέσω θέρους, χωρίς να μας πιάνει στον ύπνο η κυβέρνηση, ενάντια στα ιδιωτικά συμφέροντα, ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπουν τη ζωή μας σε εμπόρευμα. Παλεύουμε και δίνουμε συνέχεια και με την πλατιά σύσκεψη φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνει 7 η ώρα στην ΕΔΟ, στο Προξενού Κορομιλά 51, η ΕΝΙΚ μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του Ψούνου του και να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι θα είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και τις επόμενες μέρες.